για ένα πλαίσιο μέτρων στήριξης που κάθε άλλο παρά μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής και οικονομικής κρίσης. Τους πολίτες κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πακέτο των μέτρων στήριξης. Το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να είναι διακριτό αφενός ως προς την υλοποίηση μέτρων που θα ανακουφίσουν πραγματικά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπως και τους ασχολούμενους με την πρωτογενή παραγωγή, και αφετέρου ως προς το πολιτικό σκέλος, ζητώντας ξανά την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ιωαννίνων Σάββας Δημητριάδης, με δηλώσεις του στο Ιωάννινα TV λίγες ώρες μετά την εξειδίκευση των μέτρων από τους συναρμόδιους υπουργούς, τόνισε πως η κυβέρνηση αποδεικνύεται για πολλωστή φορά κατώτερη των περιστάσεων, χαρακτηρίζοντας πλήρως αναποτελεσματικά τα μέτρα και ψίχουλα για τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών. Δυστυχώς, για μία ακόμα φορά η κυβέρνηση αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων, εξαγγέλει αναποτελεσματικά μέτρα, δίνει ψίχουλα ουσιαστικά στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και ουσιαστικά αυτά τα μέτρα, οποιαδήποτε μέτρα θα έπρεπε να ήδη είχαν πάρθει από την πρώτη μέρα της κρίσης και να πάρθουν με μεγαλύτερη ένταση και περισσότερα μέτρα, περισσότερα χρήματα δηλαδή να δοθούν στην κοινωνική πλειοψηφία. Ανταυτού η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα εμπέζει τους πολίτες. Έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα βασικά είδη διατροφής. Είναι απλησίαστο το σούπερ μάρκετ. Οι μισθοί καταβροχθίζονται στο πρώτο δεκαήμερο για τη μεγάλη πλειοψηφία. Τα τελευταία αποτελέσματα μιας έρευνας της ΓΕΣΕΕ δείχνουν ότι πάνω από το 44% περίπου των χαμηλόμισθων αδυνατεί να προμηθευτεί βασικά είδη ανάγκης. Και μέχρι σήμερα ζητούσαμε άμεσα μέτρα, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, κάτι που έγινε σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Κύπρος, πλαφών στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, πάταξη της εσχροκέρδειας, αναδιανομή των κερδών, των μεγάλων κερδών των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες πλέον αποτελούν ένα καρτέλ στην αγορά. Να πάρει δηλαδή τα κέρδη τα μεγάλα που έχουν αυτό το διάστημα και να τα επιστρέψει πίσω στην κοινωνία. Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, τη ζητήσαμε εδώ και καιρό. Όπως επίσης και ενίσχυση του αγροτικού κόσμου. Και ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και τώρα, ζητήσαμε τη μερική διαγραφή των χρεών που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Όσο πιο γρήγορα φύγει, ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση μέσα από τις εκλογές, τόσο το καλύτερο για το λαό και τον τόπο. Τους ζητούμε λοιπόν να επισπεύσουν τη διαδικασία των εκλογών, να αποφασίσει ο λαός για το μέλλον του και να βγει η χώρα από τη μεγάλη αυτή κοινωνική κρίση που έχει ονοματεπώνυμο ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη.